Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο Αμίντιο, όπου ένα περιστατικό βγαίνει στην επιφάνεια της δημοσιότητας μετά και την τραγωδία στα Τέμπη. Το έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα και τις προηγούμενες μέρες μιλήσαμε ότι θα πρέπει οι διαβάσεις των τρένων και σε Αμίντιο και σε Φλόρινα να τις ελέγξουν οι αρμόδιοι, να δουν μην τύχει και κάποιο άλλο περιστατικό. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες ότι υπήρχαν και κάποιες αντιδράσεις των πολιτών εκεί και στο Αμίντιο. Θα τα δούμε αναλυτικά τι γίνεται με τις διαβάσεις και με τις παρεμβάσεις που έχει κάνει ο Δήμος Αμιντέου τα τελευταία χρόνια στον ΟΣΕ. Θα καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΟΣΕ τον κύριο Αθανάσιο Παπαφυλάκη, ο οποίος είναι δικηγόρος και ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Αμιντέου, του κυρίου Άνθιμου Μπιτάκη, του Δήμου Αμιντέου. Κύριε Παπαφυλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, έχουμε δει την τελευταία περίοδο και τις τελευταίες μέρες, παρότι έχει αναδειχθεί το θέμα αυτό και την προηγούμενη χρονική περίοδο και από την τηλεόραση του West αλλά και από άλλους συναδέλφους, ότι να βγαίνει στην επιφάνεια ότι μια μπάρα σηκώνεται για τα αυτοκίνητα και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η αμαξοστοιχεία περνά από το σημείο ενώ κατεβαίνει όταν το τρένο απομακρύνεται. Είδαμε πολλά τις τελευταίες μέρες με αφορμή το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται εκεί στο Αμίντεο και φυσικά ποιες ήταν και οι οχλήσεις του Δήμου Αμιντέου προς τον ΟΣΕ, ώστε να μην δούμε και θρηνήσουμε θύματα, κύριε Παπαφυλάκη. Όπως πολύ καλά τα είπατε, ακριβώς αυτό το πράγμα συμβαίνει. Δηλαδή, είχαμε ένα περιστατικό το οποίο ήταν συνεχόμενο το 2021 και αυτό παρουσιάστηκε μάλιστα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και στο διαδίκτυο με το εξής φαινόμενο. Να διέρχεται δηλαδή το τρένο από την διάβαση του Αμιντέου ενώ έχει προηγηθεί η κάθοδος των παρών στις διαβάσεις αυτές, την ώρα που περνάει το τρένο αυτές να είναι σηκωμένες. Μία δυσλειτουργία δηλαδή του συστήματος που απέφερε φυσικά τον ενδεχόμενο κίνδυνο να τραυματιστεί και πεζός αλλά και διερχόμενο όχημα. Έγιναν προσπάθειες, αποκαταστάθηκε, ξαναδημιουργήθηκε το πρόβλημα, ένα πρόβλημα δηλαδή το οποίο παρέμεινε όχι να επιληθεί οριστικά. 20 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους πληροφορηθήκαμε ότι επανήλθε έντονα το πρόβλημα και αυτό γιατί το τονίζω το έντονα, ενώ είχε προκύψει σε μία από τις τρεις κεντρικές μπάρες που υπάρχουν στην πόλη του Αμιντέου, αυτό εμφανίστηκε πλέον και στις τρεις. Ο Δήμαρχος μέσα από τα καθήκοντα του Δημάρχου για τον οποίο εκπροσωπώ είναι να διαφυλάσει την δημόσια υγεία, την δημόσια για τον πολίτη. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ενημέρωσε το κεντρικό σταθμό αρχικά του Αμιντέου και τους υπαλλήλους τους ανθρώπους, αλλά περισσότερο έντονη ήταν η κίνηση στο κεντρικό σταθμό της ΕΔΕΣΗΣ από εκεί όπου ρυθμίζονται αυτά τα θέματα. Έγιναν παρεμβάσεις, δεν επιδιορθώθηκε άμεσα το πρόβλημα και ενδεχομένως αυτό να μην είναι απλά ανθρώπινη δυνατότητα γιατί πρόκειται για ηλεκτρολογικό θέμα από ό,τι μας εξηγήθηκε. Παρ' όλα αυτά, η ενημέρωση που έχουμε σήμερα είναι ότι λειτουργούν κανονικά οι μπάρες. Δηλαδή ότι αποκαταστάθη η βλάβη και απλά δημιουργείται ένα φαινόμενο το οποίο... Και αυτό φυσικά πρέπει να αναλυθεί. Αν έχει, μας τονίστηκε, πολύ μεγάλη καθυστέρηση το τρένο στο σταθμό, ενδεχομένως να μην προλαβαίνουν να είναι κατεβασμένες και πάλι να ανασηκώνονται. Φυσικά οι κινήσεις από πλευράς της αστυνομίας αλλά και του Δημάρχου θα είναι τεταμένες για να επιληθεί οριστικά, μόνιμα και με το σωστό τρόπο. Πάντως να πούμε ότι οι κάτοικοι της περιοχής και ειδικά το Αμιντέο το γνωρίζουν, λάμβαναν ειδικά τα μέτρα, ωστόσο κάποιος επισκέπτης που δεν το ξέρει, δεν γίνεται αντιληπτό, ρισκάρει λίγο και υπάρχει μια αγωνία, δηλαδή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κλπ. Και είδαμε ότι κάνατε παρεμβάσεις ως Δημοτική Αρχή, υπάρχει ευαισθησία και από όλους τους άλλους τους φορείς να παρέμβουν. Θα βρεθεί λύση, θα γίνουν κάποιες έτσι, να το πω εγώ, δοκιμές τις επόμενες μέρες να δουν ότι όντως λειτουργούν όλα και πώς πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι αρκετές οι διαβάσεις στην περιοχή του Αμιντέου και στον Άγιο Παντελήμωνα, δεν είναι κύριε Παπαφυλάκη? Και εκεί, και εκεί. Από πλευράς του Δημάρχου και της διοίκησης... Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, επειδή μας λέμε δηλαδή, δεν είναι αρμοδιότητά σας. Απλά ως Δημοτική Αρχή κάνετε παρέμβαση γιατί θέλετε να προφυλάξετε την ασφάλεια των πολιτών.
Θα το ξεκινήσω ακριβώς όπως το λέτε. Δεν είναι αρμοδιότητα. Στον ΟΣΕ, ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να έχει αρμοδιότητα είναι ο ΟΣΕ ο ίδιος. Δεν μπορεί να κουμπίσει κανένας άλλος τίποτα. Παρ' όλα αυτά, επειδή πρόκειται για να μην μιλάμε και εμείς αργότερα για ένα δυστύχημα, για να μην μιλάμε για κίνδυνο ανθρώπινης ζωής, θα πιέσουμε και εγγράφως αλλά και με τον οποιοδήποτε τρόπο για να επιληθεί μόνιμα το πρόβλημα. Ακόμη και επειδή δεν είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας, αυτό που ήταν πολύ θετικό ήταν ότι κινητοποιήθηκε και η ίδια η αστυνομία με την παρουσία ενός οχήματος κατά τις διελεύσεις του τρένου ώστε να βοηθάει στην κυκλοφορία. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ένα θέμα το οποίο αν το γνωρίζω, αν είμαι κάτοικος ή οτιδήποτε άλλο. Ένα μικρό παιδί, ένας ξένος διερχόμενος με το όχημά του, δεν θα πρέπει στο 2023 να μπαίνει στον κίνδυνο μετέπειτα των όλων αυτών των οποίων είδαμε και μας θλίψανε μέχρι εκεί που δεν υπάρχει άλλο. Και το λέω γιατί εκτός από ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου είστε και νομικός και σίγουρα γνωρίζετε καλύτερα. Θα υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις σε τέτοια θέματα ασφάλειας από την πλευρά σας? Δηλαδή πολλές φορές, λόγω επειδή έγινε και αυτό το τραγικό δυστύχημα, άρχισε και μια κινητοποίηση πλέον των φορέων να δουν και την ασφάλεια σε πολλά θέματα, ειδικά στους Δήμους και όχι μόνο, κύριε Παπαφυλάκη. Η πρόθεση του Δημάρχου, όπως ήταν εξ αρχής να επιληθεί το θέμα, δεν θα είναι να είναι απλά αρρωγός, αλλά θα είναι κινητήρια δύναμη ώστε να εξαντληθεί κάθε μέσο το οποίο θα επιφέρει το ένα και μοναδικό αποτέλεσμα. Την αποκατάσταση της ζημίας, την αποκατάσταση της βλάβης και την ομαλή λειτουργία του κυκλοφοριακού της πόλης του Αμύνδεου. Πάντως, να πούμε για μια ακόμη φορά στους τηλεθεατές της Δυτικής Μακεδονίας που μας βλέπουν και της ευρύτερης περιοχής, ιδιαίτερη προσοχή από τις διαβάσεις των τρένων, τα μάτια μας ανοιχτά, κύριε Παπαφυλάκη, και ιδιαίτερη προσοχή ανεξαρτήτως αν μας εξασφαλίζει ότι η μπάρα είναι κατεβασμένη, πάντα θα πρέπει να προσέχουμε. Πάντοτε. Πάντοτε ακριβώς αυτό, γιατί είναι ένα μέσο μαζικής μεταφοράς το οποίο δεν έχει συγκριτική δύναμη ούτε με το αυτοκίνητο ούτε με το πεζό και πάντοτε πρέπει εμείς να προστατευόμαστε από αυτό και μετέπειτα όλα τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας. Και το σημαντικό είναι ότι κάνατε παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια ώστε επιτέλους να λυθεί το θέμα. Σας ευχαριστώ δερμά για την ενημέρωση, κύριε Παπαφυλάκη, και για την ευαισθησία που δείχνετε και εσείς αλλά και όλη η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμυνδαίου σε τέτοια θέματα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.